Αφήσουμε μοντέλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα να κάνουμε το εξής. Θα πάμε να επεκτείνουμε την εφαρμογή Posts, αντί να τραβάει από τα URL, θα φτιάξουμε τοπικά μοντέλα, δηλαδή την έχει στη βάση, και να αποθηκεύουμε στη βάση μας Posts. Δηλαδή να φτιάξουμε και μια φόρμα, να γράφουμε το post, να το αποθηκεύουμε και να κάνουμε και comment κτλ. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή το πώς φτιάχνουμε μοντέλα. Τα μοντέλα θα πάμε να τα φτιάξουμε στην εφαρμογή Posts. Ήδη όταν κάνουμε, όταν τρέξαμε στην αρχή Python, Django, Admin, κλπ. Startup και δώσαμε Posts, έφτιαξε το φάκελο Posts και έφτιαξε κάποια αρχεία. Ένα από τα έτοιμα αρχεία είναι το Models, δεν έχει τίποτα μέσα, απλά μας το έφτιαξε. Ωραία. Εδώ τώρα εμείς πρέπει να πάμε να δηλώσουμε τα μοντέλα μας. Τα μοντέλα μας είναι classes. Οι classes, όχι απλές classes όμως, classes σε Python, αλλά classes οι οποίες κάνουν extend μια βασική κλάση του Django. Εντάξει. Για να μην τα γράφουμε με το χέρι τώρα, για να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Ανοίγουμε το Lab 2 και θέλουμε να κάνουμε το model μας να έχει αυτή εδώ τη μορφή. Προσέξτε όμως το indentation εδώ, γιατί με το copy-paste εδώ δεν παίζει τόσο καλά. Ναι, είναι λίγο χάλια. Εδώ παίζει το format. Για να δω. Α. Έπαιξε. Λοιπόν, να ανοίξουμε λίγο το JSON που χρησιμοποιούσαμε για να δούμε ότι δεν τα έχουμε κατεβάσει από το μυαλό μας τα μοντέλα. Ανοίξω λίγο τα fonts για να φαίνεται καλύτερα. Έλα, font. Input Sans, πολύ ωραίο font για κώδικα, να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, έχουμε ένα μοντέλο Posts. Προσέξτε τι κλάση κάνει extend το models.model για να είναι μοντέλο του Django. Ωραία. Και μια κλάση comments. Αυτά τα πήραμε, αν θυμάστε κάτι API που χτυπούσαμε, είχε Posts και comments. Τα κάναμε να είναι ίδια για να δούμε λίγο την αντιστοιχία τους. Το καθένα, JSON, αν θέλετε μπορούμε να το δούμε κιόλας, σε αντιπαράθεση, θα σας διευκολύνει. Το κάναμε να είναι ίδιο για να καταλάβουμε λίγο την έχει και σημασία γιατί το κάναμε ίδιο, γιατί θυμάστε ότι τα δεδομένα τα πηγαίναμε και τα τραγούσαμε από εδώ, σωστά, και αυτή τη μεταβλητή την εμφανίζαμε στο template και κάναμε μία form στο template και εμφανίζαμε τις πληροφορίες. Αντί λοιπόν εμείς να χρησιμοποιήσουμε το user ID, το ID, το title και το body που μας έρχονται από το JSON, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια ονόματα πεδίων για το πώς θα αποθηκεύονται στη βάση. Οπότε τα templates μπροστά θα εμφανίζουν πάλι την πληροφορία. Για να τόσο να αλλάξουμε τον κώδικα, κάνουμε ίδια μοντέλα και τα αποθηκεύουμε πλέον τοπικά. Αντί να τα τραβάμε από online. Αντί να τα τραβάμε, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το ίδιο τα διαχειρίζεται το Django, έτσι τα κάνει mapping. Με τις ίδιες μεταβλητές. Αν αλλάζαμε τις μεταβλητές, θα πρέπει να αλλάξουμε και τα template μας και ούτω καθεξής. Άρα, τα post έχουν αυτή τη μορφή, τα comments έχουν τη μορφή. Τα comments, προσέξτε, σχετίζονται με τα posts. Το κάθε comment ανήκει σε ένα post. Άρα έχουμε dependencies, έχουμε foreign keys. Εντάξει. Άρα, στο μοντέλο μας τώρα στο Django, έχουμε την κλάση posts, το user ID, το τι παιδεία θα βάλουμε. Εδώ δεν πάμε να βάλουμε Java κώδικα, δεν γράφουμε int, string κλπ. Πάμε και βρίσκουμε τον τύπο των πεδίων. Σας έχουμε ένα link εδώ από το επίσημο documentation του Django. Δηλαδή, εδώ θα δείτε, εδώ είναι, προδιαγράφονται όλα τα field types. Είναι αρκετά πολλά. Βλέπετε τι γίνεται. Κάπου τα έχει σε μια πιο συνήθεια λίστα. Να, δεξιά. Όλα αυτά είναι διαφορετικά πεδία. File field, email field, duration field. Duration σημαίνει χρονική διάρκεια, έχει πάρα πολλά πράγματα. Image field, εμείς έτσι τα general IP, address field, έχει πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα από ό,τι έχει Java. Έτσι τα δηλώνουμε στο Django και αυτό. Του Django, έτσι, όχι της Python. Ναι, και αυτό θα πάει να τα κάνει mapping στη βάση. Δηλαδή, εμείς εδώ που του λέμε big integer field, κάθε με το αντίστοιχο πεδίο όταν κάνουμε το migration στη βάση. Ανάλογα με το τι βάση είναι. Βλέπετε, το general IP address field. Αυτό, αν δεν βάλουμε μια διεύθυνση αυτή τη μορφή, θα χτυπήσει validation error στη φόρμα.
Άρα έχει έτοιμα πραγματάκια τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μας βολέψουν. Ωραία. Στην παρούσα φάση τώρα ξεκινάμε με απλά εδώ πέρα. Θυμιώνουμε ότι το user ID, προσέξτε εδώ πέρα τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να συνδυάσουμε τα posts με τους χρήστες που έχουμε στο σύστημά μας. Ο χρήστης, σαν να τότε υπάρχει στο Django εκ των προτέρων με το που κάνουμε install και είναι εδώ πέρα. Οπότε για να συσχετίσουμε το user ID με κάποιον χρήστη, δηλώνουμε ότι είναι foreign key στην classic user. Και αυτό θα πάει να φτιάξει το dependency στην βάση δεδομένων. Foreign key. Ωραία. Το ID θέλουμε να είναι ένα auto field, δηλαδή το auto field σημαίνει ότι. Auto increment. Θα πάμε να το φτιάξουμε στη βάση. Title, char field, μέγιστο πλήθος χαρακτήρων και ούτω καθεξής. Αν θέλουμε να είναι null, αν θέλουμε να έχει default τιμές, τα δηλώνουμε εδώ πέρα. Και πάει αυτά και τα κάνει mapping στη βάση. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τη βάση. Φτιάχνουμε τα μοντέλα. Αυτό θα σας εξηγήσουμε σε λίγο. Τι είναι κάποια μεταδεδομένα για τη βάση και το πώς θέλουμε να εμφανίζεται ο πληθυντικός. Ή το Django admin μας το δείχνει λίγο περίεργα. Το comments. Το comments θέλουμε να σχετίζεται με το post. Άρα θα κάνω ένα post ID ότι είναι foreign key στο post. Δεν θα μπορέσω εγώ ποτέ να φτιάξω comment πώς να υπάρχει post. Έτσι. ID, auto field επίσης, name, char field, body, text field. Το text field είναι πιο μεγάλο πεδίο από το char. Τώρα πρέπει να δείτε τα ντοκιμαντέ μου καθένα από αυτού για να δείτε τι περιορισμού έχουν. Έτσι. Email field, άρα δεν βάλουμε valid email, δεν κάνει submit φόρμα και ούτω καθεξής. Βάλαμε models. Με τη στιγμή που βάλαμε models που θέλουμε να αποθηκεύσουμε δεδομένα, θα πρέπει να φτιάξουμε τα migration για να γίνουν οι πίνακες στη βάση. Άρα, πρέπει να κάνουμε το εξής. Είμαι στο project, ωραία. Python, manage PI, make migrations και μπορώ να δώσω και το όνομα του app. Post, δεν λέγεται. Θέλω να μου φτιάξει τα migrations της εφαρμογής του app posts. Πήγε και βρήκε ότι τα μοντέλα μας δεν αντιστοιχούν κάπου στη βάση και έφτιαξε τα migrations. Δηλαδή, έχει φτιάξει έναν φάκελο migrations και εδώ μέσα βλέπετε ότι έχει φτιάξει τον κώδικα ο οποίος θα πάει να τρέξει στη βάση για να φτιάξει χρησιμοποιώντας το ORM του Django για να φτιάξει τα πεδία στη βάση. Αυτό θα αναδεισχυματιστεί σε SQL κώδικα. Αυτό γίνεται αυτόματα από το Django, εμείς δεν ασχολούμαστε. Εντάξει. Βλέπετε ότι εδώ είναι κανόνες προς τη βάση για το πώς θα φτιάξει τα πεδία. Μετασχηματίζεται αυτό σε SQL και φέρνει και τη βάση. Για την εκάστοτε βάση, αν έχουμε Oracle, αν έχουμε MySQL, θα πάει να γίνει αντίστοιχα αναλόγως με το engine που έχουμε δηλώσει στα database στο settings αρχείο. Λοιπόν, ωραία. Δεν τα έβαλε στον πίνακα στη βάση. Η Make Migration απλά φτιάχνει αυτό το αρχείο. Πρέπει να το κάνουμε run τώρα αυτό. Να εκτελέσουμε δηλαδή την εντολή migrate. Η Make Migration θα φτιάχνει το αρχείο. Και η migrate τρέχει το αρχείο. Άρα θα δούμε τώρα στη βάση μας ότι έχει φτιάξει το post. Έχει μια λογική όταν φτιάχνει τους πίνακες στη βάση. Όνομα application, όνομα μοντέλου. Post, όνομα post. Class. Όνομα class, ναι, όνομα class του μοντέλου. Post, 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 comments. Και εδώ αν τα ανοίξετε, θα δείτε ότι ID, title, body. Έχει και ένα πεδίο user ID το οποίο είναι ξένο κλειδί στο χρήστη. Αυτά θα φτιάχνει αυτόματα εμάς. Ωραία. Επόμενο βήμα είναι ότι φτιάξαμε τα migration μας, ωραία. Αν θέλουμε τώρα, χωρίς να πάμε να εμφανίσουμε κάποιον template, να βλέπουμε το μοντέλο, τα αντικείμενα, posts και comments της εφαρμογής μας μέσα από το Django Admin περιβάλλον, εκεί δεν χρειάζεται να φτιάξουμε templates, είναι έτοιμο. Το Django Admin, θυμάσαι, το είχαμε την προηγούμενη φορά. Μπορώ να πάω να δηλώσω ότι θέλω να μου δείχνεις και αυτές τις εγγραφές στο Django Admin. Αρκεί να πάμε στο αρχείο admin py στην εφαρμογή μας, το οποίο το φτιάχνει κάθε φορά που κάνουμε καινούργια εφαρμογή. Είναι αυτό εδώ το αρχείο. Και να βάλουμε μέσα. Προσέξτε λίγο με το. Ναι, αυτό δεν έχει και τίποτα. Αυτό. Τώρα με το που το βάλαμε αυτό και πάμε στο project μας, θα δούμε ότι στο admin. Τι χρήστη είχαμε τώρα εδώ. Ναι. Το διαχειριστικό περιβάλλον έρχεται με τον Django μαζί. Δηλαδή. Αυτό είναι έτοιμο. Βλέπετε ότι έχει βάλει τα posts, την εφαρμογή post δηλαδή, τα posts και τα comments. Και μάλιστα μας δίνει δυνατότητα να προσθέσουμε και να διαχειριστούμε τα posts από εδώ χωρίς να κάνουμε τίποτα. Και κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε
Το user ID τι πεδίο ήταν, ε? Ξένο κλειδί στον πίνακα user. Σωστά. Πάει και φέρνει από μόνο του τους users που υπάρχουν. Λέει βάλε. Okay. Να πάω να βάλουμε ένα. Βάλε ένα. Για να βάλουμε και ένα comment, το οποίο το comment είναι ξένο κλειδί στο post. Save. Και βάλε ένα comment. Και μπορώ να πάω τώρα ξανά εδώ και να βάλω ένα comment. Add comment. Post ID. Αυτό. Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε να μας εμφανίζεται, γιατί δεν φαίνεται ωραία έτσι. Το Unicode σε Python 3 ή το STR στην Python 2, νομίζω. Ναι. Κάπως το δηλώνουμε στο μοντέλο, ποιο είναι το default πεδίο που επιστρέφει. Μισό λεπτό να το κάνω λίγο εδώ, να το δούμε. Στο μοντέλο το... Στο μοντέλο το ξέρω. Πού? Στο ID δεν είναι. Α. Ναι. Τάει. Όχι. Κάτι άλλο είναι αυτό. Όχι, όχι. Θα το βρούμε, εντάξει, με ανησυχείτε. Εδώ πώς να το πεις, αντί να σου δείχνει ότι είναι object, θα σου δείχνει συγκεκριμένα πεδίο του object. Πάμε να βάλουμε ένα comment και θα το δούμε μετά αυτό. Άρα comment για το post αυτό, name. Ωραία. Τι θέλει. Require. Α, email. Email. Ναι. Υπάρχει σαν παιδί, δεν ξέρω γιατί. Αλλά βάλε ένα το οποίο είναι email. Αν δεν βάλω κάτι το οποίο δεν είναι valid email, χτυπάει έτσι, γιατί είναι email. Email field. Αυτό είναι email field. Οπότε το Django από μόνο του. Α, και καλά. Η λογική είναι ότι φτιάχνω ένα blog, οπότε αυτό που κάνει comment θα πρέπει να μου βάλει και ένα mail μέσα για να μπορώ να τον βρω μετά, αν με βρει, ξέρω εγώ, για να κάνει κάτι. Έτσι ήταν η λογική αυτής της εφαρμογής. Ωραία. Μισό λεπτό να δούμε λίγο. Α, STR την Python 3. Ανάποδα. Το έκανα ανάποδα, ναι. Πολύ. Θυμόμαι ότι είχε διαφορά, αλλά δεν θυμόμαι πια. Άρα τώρα, που ήτανε, όχι, εδώ. Posts. Βλέπετε, τώρα τι να μου δείχνει object, μου δείχνει το type. Ξαναδείξτε. Γιατί, να κάνουμε και για το άλλο. Στο μοντέλο, σε αυτήν εδώ τη function, ορίζουμε ποιο πεδίο θα βγαίνει να επιστρέφει ως αναγνωριστικό του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης κλάσης. Βάλε το name. Το email, ας πούμε. Ναι. Οπότε τώρα, στα comments, δεν θα μου γράφει object, θα μου βάλει το mail αυτό που κάνει το comment. Άρα, μπορώ να πραγματοποιήσω το τι θα μου δίνει το administration περιβάλλον για να μπορώ εύκολα να καταλαβαίνω τα αντικείμενα. Από εδώ μπορώ να κάνω edit, delete, update, τα πάντα, έτσι. Βλέπετε εδώ, μου ανοίγει τη φόρμα έτοιμη για να κάνω οτιδήποτε χρειάζεται. Είναι ωραίο το διαχειρισμό. Και αργότερα μπορώ να βάλω το πολύ ωραίο με τον Django είναι το εξής. Ότι εγώ μπορώ να πάω στους χρήστες, κάτω-κάτω, στο χρήστη ας πούμε αυτόν, έχει permissions. Και εγώ μπορώ να του δώσω permission στο Django Admin περιβάλλον να βλέπει συγκεκριμένα μοντέλα. Δηλαδή εγώ στον χρήστη αυτόν θέλω να του βλέπω να κάνει... change posts. Για να σας το πούμε απλά, άμα έχετε κάποια στιγμή μία βάση δεδομένων και θέλετε να φτιάξετε μία απεικόνηση, ένα διαχειριστικό, βάλετε το Django. Ναι, δεν χρειάζεται να γράψετε κώδικα, κατευθείαν βλέπετε τη βάση και κάνετε αλλαγές σε αυτή. Τίποτα, είναι πολύ καλό. Και μάλιστα ορίζεται και επίπεδο δικαιωμάτων. Τι θέλετε να κάνει ο καθένας. Το Django, εμείς σας έχουμε δείξει αυτή τη στιγμή πώς από το μοντέλο φτιάχνει τη βάση. Έχει τη δυνατότητα από τη βάση να φτιάξει το μοντέλο. Το αντίθετο, γιατί εγώ μπορεί να έχω μία έτοιμη βάση και να θέλω να στήσω πάνω σε αυτή ένα Django App. Το κάνει. Του λες, τράβω αυτή τη βάση, του δίνεις credentials, σου φτιάχνει τα μοντέλα, στείνεις το διαχειριστικό, τέλειωσες.
Πώς ήταν, ρε, είναι μισή ώρα δουλειά, δηλαδή, για να φτιάξεις ένα διαχειριστικό πάνω σε μια βάση δεδομένων. Και διαχειριστικό το οποίο σου δίνει επιπρόσωπο, δηλαδή σου δίνει βασικές λειτουργίες. Add, delete, update, όλα έτοιμα. Ξέχασα κάτι. Για να μπορέσει αυτός να το κάνει, ο χρήστης που του έβαλα εγώ permission, πρέπει να τον κάνω staff. Αν δεν το κάνω αυτό, δεν τον βάζει ποτέ στο admin περιβάλλον. Έλα. Τι δικαιώματα δώσες? Staff. Α, να κάνει change τα post, τα comments, δεν θυμάμαι. Θα το δούμε. Βλέπετε. Έχει πρόσβαση. Βλέπει μόνο στα post. Μόνο αυτό. Και μπορεί να κάνει μόνο change, δεν μπορεί να βάλει καινούριο. Δεν μπορεί να, ούτε να κάνει add delete, μόνο change. Είναι. Άρα αν θέλετε να βάλετε ένα ας πούμε manager κάπου και να κάνει μόνο αλλαγές σε κάτι μέχρι ενός σημείου, αυτό δεν το κάνει πολύ εύκολα χωρίς να γράψετε γραμμικότητα. Είναι από τα ωραία πράγματα που έχει το Django admin περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ, πολύ... Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, το χρησιμοποιούμε αρκετά, μας αρέσει πάρα πολύ. Και σας το προτείνουμε. Μα είναι τίποτα, μισή ώρα δουλειά. Να το σετάρεις έτσι όπως θες. Ωραία, ας προχωρήσουμε. Θέλουμε λοιπόν τώρα να πάμε να αλλάξουμε βάση. Θα το αφήσουμε αυτό σαν άσχημα. Ναι, γιατί είναι αργά και δεν θα προλάβουμε να βλέπουμε. Αν θέλετε να αλλάξετε βάση, τέλος πάντων, εδώ έχουμε κάποιες οδηγίες. Θα πρέπει να αλλάξετε την SQL και να βάλετε οδηγίες σύνδεση με κάποια άλλη βάση που έχετε κάπου. Θέλει ένα package. Θέλει ένα package για να υπάρχει σύνδεση. Αναλόγω του Python 2-3 πρέπει να κάνετε την install κάποια. Και το δοκιμάστε το και μας δείτε την εμπειρία την επόμενη φορά. Θέλετε καινούργιο migration. Από τη στιγμή που βάζετε άλλη βάση, θα πρέπει να κάνετε migration για να πάνε όλα να ξαναδημιουργηθούν όλοι πριν στην αρχή. Αλλάξαμε βάση, χάθηκαν τα πάντα, πρέπει να τα ξαναφτιάξουμε. Ωραία. Και τώρα θα δούμε τι κάνω σε περίπτωση που θέλω. Να το δείξουμε αυτό, έτσι. Ναι, πολύ χρήσιμο. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να περάσω κάποια αρχικά δεδομένα. Δεν με νοιάζει, μπορώ να αλλάξω 15 βάσεις, αλλά θέλω κάποια δεδομένα να υπάρχουν προεγγραφημένα στην εφαρμογή και να την πάρει κάποιος με κάποια δεδομένα έτοιμα. Ένας εύκολος τρόπος είναι ότι πάω και φτιάχνω ένα αρχείο JSON με τα πεδία του. Ωραία. Και μπορώ αυτό να το φορτώσω κατευθείαν στη βάση. Μια καλή πρακτική είναι να πάμε στο project το οποίο θέλουμε, στο app το οποίο θέλουμε να περάσουμε κάποια αρχικά δεδομένα, εδώ, και να φτιάξουμε ένα φάκελο. Συνήθως το κάνουμε έτσι. Έτσι ορίζει το... Έτσι ορίζει το Django. Και εδώ φτιάχνουμε ένα αρχείο. Νομίζω το λέει initial data. Μπορεί να το κάνουμε και πολύ πιο μπακαλιστικά, αλλά καλό είναι να ακολουθούμε λίγο τους κανόνες. Αυτά γενικότερα είναι χρήσιμο. Έφτιαξε αρχείο, μου λέει, θες να το βάλεις στο repository. Το initial data χρησιμοποιείται πάρα πολύ για testing. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα app για να δοκιμαστεί, για να τρέξουν τα test, θέλουμε κάποια αρχικά δεδομένα. Τα περισσότερα δεν τρέχουμε χωρίς initial data, οπότε φτιάχνουμε και κάποια initial data τα οποία τα φορτώνουμε και τρέχουν τα test. Θα σας δείξουμε και λίγο test, γιατί είναι αρκετά σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα αρκεί να τρέξουμε... Τι φαντάζεσαι ότι θα κάνει αυτό? Όπου λέμε, load data, αυτά. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι... Να δείξουμε λίγο τι δηλαδή το κάνουμε. Ναι. Να δούμε πριν το data. Τρέξω, τι τα είναι? Data τι είναι? Ναι. Είναι ένα JSON και λέει, σε ποιο model θα πάει, ποιο είναι το primary key, τα πεδία, αυτό. Αυτό θα σκάσει τώρα. Ακριβώς, αυτό σκάσει τώρα γιατί έχουμε ήδη primary key 1. Θα σου πει ότι υπάρχει ένα, δεν μπαίνει. Άρα για να δουλέψει αυτό όπως το έχουμε, πρέπει... Ας το τρέξουμε για να δούμε τι θα σκάσει. Θα μας βγάλει duplicate entry. Όχι, το βαλέ. Ξέρεις γιατί? Α, γιατί έχουμε το auto field. Ναι. Είμαι στο διαχειριστικό. Εδώ, πάω να μπω σαν admin να τα βλέπω όλα. Πάω στα posts. Πού το? Το λέω data πάει και τα γράφει από την αρχή. Σβήνει ό,τι έχεις. Ναι. Σβού. Αυτό κάνει. Πάει και σβήνει ό,τι έχει μέσα η βάση και σου βάζει τα load data. Ναι. Αυτή είναι η... Αυτό το τρέχει συνήθως στην αρχή. Ναι. Άρα, εδώ τώρα έχουμε πληροφορία. Ναι, και γιατί φέρνει εδώ τον RG? Γιατί έφερε σαν χρήστη ότι... Εδώ... Το user ID είναι ο RG.
Γιατί στα data εδώ πέρα του έχω βάλει user ID 1. Ο user ID 1 είναι ο super user που έφτιαξε στην αρχή. Αυτό είναι το primary, το key 1. Αν δεν υπήρχε, αυτό θα έσκαγε. Αν δεν είχα super user και πήγαινε να κάνω load data, θα χτύπησε και σου λέει πάω να βάλω ξένο κλειδί τον αριθμό 1 στην άλλο πλέον και δεν υπάρχει. Ωραία. Είδαμε πώς φορτώνουμε αρχικά δεδομένα. Χρήσιμο είναι αυτό, πολύ χρήσιμο. Θα πρέπει να μην έχεις δεδομένα από την βάση, που τα χάνεις. Ναι, εντάξει, όταν το κάνεις το load data... Αλλά αυτό το load data το δίνεις έτοιμο όταν κάποιος πάει να πάρει την εφαρμογή, να του έχεις κάποια σαν δεδομένα για να μπει κάποια πράγματα. Π.χ. ας πούμε, επειδή κάποια site, ξέρω κάτι ισό και τα λοιπά, που σου λένε να κάνω load κάποια data για να δεις λίγο τη λειτουργικότητα, πώς δουλεύει. Και μετά, να πας θες, δίνεις. Αυτή είναι η λογική. Κυρίως όμως είναι για τεστ. Αυτό είναι το βασικότερο πράγμα. Για να κάνεις τεστ. Λοιπόν, θα κάνεις τεστ άμα έχεις κάποια δεδομένα. Και θα δούμε σε κάποιο επόμενο εργαστήριο λίγο για τεστινγκ, γιατί είναι αρκετά παραμελημένο, αλλά είναι πιο σημαντικά. Πρώτα γράφεις τα τεστ και μετά γράφεις το κώδικα κανονικά. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να φτιάξουμε εδώ στο site που είχαμε. Κάτσε να βγω από εδώ. Να βγω από το admin περιβάλλον και να πάω στο κανονικό site. Είμαι λογαριασμένος. Όχι. Κάνω login. Ωραία. Εδώ η All Posts πάει και μου φέρνει καλώς το API. Θέλω να φτιάξω άλλη μια μέθοδο εγώ και μου φέρνει τα posts από τη βάση μου. Ωραία. Τι θα κάνω. Θα πάω στο Views και εδώ θα βάλω άλλη μια μέθοδο που θα φέρνει τα δεδομένα από το μοντέλο. Λοιπόν, ας βάλουμε αυτό. Και θα δούμε λίγο και κάτι για decorators. Κοιτάξτε λίγο τι διαφορά έχει μία με την άλλη. Τα data πάνε και γεμίζονται από την κλίση. Καλό το URL. Ενώ η άλλη, post.object.all. Εδώ τώρα είναι Python κώδικας, τραβάει όλα τα objects τύπου posts. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε κάποια imports. Θέλω να κάνω import καταρχάς το posts σαν model, άρα επειδή είμαι ήδη στην εφαρμογή posts και θέλω να αναφερθώ στο άλλο αρχείο models, θα βάλω τελεία models, import posts. Αν ήθελα να τραβήξω models από άλλη εφαρμογή, θα πρέπει να βάλω όλη εφαρμογή τελεία models. Επειδή είμαστε όμως μέσα στο ίδιο, δηλαδή θέλουμε να τραβήξουμε από το μοντέλο της ίδιας, του ίδιου app, γράφουμε from τελεία models. Και αυτό είναι καλό γιατί κάποια στιγμή μπορεί να... Δεν προτείνεται, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να θέλετε να αλλάξετε το όνομα του app. Πότε θα πάτε να αλλάξετε το όνομα του folder. Αν μέσα δεν το έχετε δηλώσει, δεν κάνατε from posts.models, δεν θα έχετε πρόβλημα. Αν το χρησιμοποιείτε όμως κάπου αλλού, θα πρέπει να το αλλάξετε και εκεί το όνομα. Δεν προτείνει πάλι. Και ένα άλλο ωραίο πραγματάκι είναι ότι αν θες εσύ να προστατεύσεις μια μέθοδο να τη βλέπει μόνο όποιος χρήστης είναι logged in, ναι. Πας και βάζει ένα decorator, όπως λέγεται. Να το δούμε λίγο αυτό. Annotation στην Java αντίστοιχα. Τι είπα το posts χωρίς login. Έτσι όπως είναι τώρα. Γιατί login τώρα required. Τώρα εμείς δεν έχουμε βάλει login required σε αυτήν τη σελίδα που εμφανίζεται η λίστα. Δηλαδή εδώ, όλα τα posts. Ναι, στο all post, δηλαδή στο slash post, δεν έχουμε βάλει. Πάμε να κάνω logout. Logout και πάμε slash posts. Εγώ ξέρω ότι βρίσκονται εκεί τα posts. Πάμε. Δεν έχουμε φτιάξει ακόμα το URL, βέβαια. Βάλε το login required από πάνω. Αν πάω εδώ. Απλό είναι. Και βάζουμε αυτό το decorator. Από πάνω. Reload. Σε βάζει να κάνει login. Τόσο απλά. Προστατεύεις λοιπόν πολύ εύκολα μια μέθοδο με decorator. Και υπάρχουν πάρα πολλοί decorators εδώ. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα το URL. Accounts login, next, post. Με το που κάνω login εγώ θα με πάει στο slash post μετά. Έχει κρατήσει. Είναι πολύ, πολύ ωραία πράγματα για αυτά. Σας λένε δηλαδή πάρα πολύ τα χέρια αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα το βιβλίο. Τώρα, δεν έχουμε βάλει βέβαια να τα δείξει αυτά κάπου. Ναι, βάλω σε ένα καινούριο. Άρα. Το model post, στο slash model post. Πάμε στο URLs εδώ και θα βάλουμε ακόμα μια εγγραφή URL regular expression model slash δολάριο
κόμμα, views, τελεία, ποιο view θέλω εγώ τώρα, το, πώς το είπα? Get κάτι. Get post from model. Και του βάζω και ένα name αν θέλω να αναφερθώ πολύ πιο εύκολα κάποια στιγμή στον κώδικα. Θα το δείξουμε και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Model posts για παράδειγμα. Τώρα έχω προσθέσει ένα άλλο path στο URL, άρα μπορώ να πάω εδώ. Ας κάνω login καταρχάς γιατί αλλιώς δεν θα με αφήσει να τα δω. Ωραία. Και θέλω να πάω στο post slash model. Ωραία. Κάνει redirect. Για να γίνει αλλιώς. Στο view. Α, αυτό τώρα θέλει για να μας τα δείξει αυτά. Δεν το έχετε βάλει data γι' αυτό. Θέλει post στο folder. Ναι, για να δούμε λίγο. Πάμε στο template, πάμε στο all posts. Εδώ λέει for post in posts. Εμείς τι το έχουμε βάλει εδώ στο view? Data. Α, άρα. Έτσι όπως είναι. Μας τα έφερε. Τώρα μας έφερε το μοντέλο τα posts που έχουμε δοκιμάσει στη βάση. Πριν μας έφερε από το URL. Και τα δύο δουλεύουν, έτσι τα έχουμε βάλει και τα δύο. Άρα είδαμε πώς μπορούμε πολύ εύκολα να πάρουμε μια με τη βάση και να τα εμφανίσουμε σε ένα template. Τώρα θα πάμε να δούμε την άλλη δουλειά. Να φτιάξουμε μια φόρμα και να αποθηκεύουμε posts στη βάση. Καταλαβαίνετε ότι και στα δύο URL χρησιμοποιούμε το ίδιο αρχείο, έτσι. Ένα αρχείο χρησιμοποιούμε για να τα εμφανίσουμε. Το template είναι το ίδιο. Το template είναι ένα. Και απλά κάνουμε διάσχεση μέσα στην ίδια μεταβλητή, η οποία μεταβλητή έχει διαφορετικά. Δηλαδή, αν δείτε τα δύο views αυτά και το ένα και το άλλο κάνουν render, δηλαδή επιστρέφουν το all posts και τα δύο περνάνε μια μεταβλητή posts μέσα. Ακριβώς. Απλά αλλάζουν τα data. Στην μία περίπτωση είναι από αλλού, στην μία περίπτωση είναι από τη βάση μας. Πώς είναι από τη βάση μας, τα έχουμε κάνει query στη βάση. Αυτό στην πραγματικότητα πάει και κάνει ένα select αστεράκι from posts. Από κάτω αυτό κάνει. Τα φορτώνει σε μια μεταβλητή data. Θα περνάμε μια λίστα από objects είναι και μας τα εμφανίζει. Ωραία. Πάμε τώρα να φτιάξουμε φόρμες, μια φόρμα η οποία θα πηγαίνει και θα αποθηκεύει. Δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε στην εφαρμογή μας αυτό που το έχει έτοιμο το Django Admin. Ναι. Πάρα πολύ εύκολα για πάλι. Η φόρμα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια φόρμα. Πάμε να φτιάξουμε μια φόρμα στην οποία ο άλλος θα βάζει ένα title και ένα body και θα φτιάξετε ένα καινούριο post. Okay. Εδώ στο φάκελο posts πάμε και φτιάχνουμε ένα καινούριο αρχείο το οποίο θα λέγεται forms.py. Κρατήστε αυτό που θα σας πούμε, αυτά λέγονται model forms. Υπάρχουν διαφορών ειδών forms, πατάω yes. Αυτές είναι οι model forms γιατί πατάνε πάνω σε ένα μοντέλο δεδομένων. Οπότε είναι σημαντικό αυτό γιατί αν πας να φτιάξεις μία φόρμα η οποία πατάει σε ένα μοντέλο που έχεις ορίσει, μπορείς να διαχειριστείς τα πεδία και θα δείτε τώρα πώς. Και προσέξτε εδώ κληρονομία από το μοντέλο, τα constraints που έχουμε βάλει στα πεδία. Το email feed και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε κανόνα στη φόρμα JavaScript, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε που κάνουν για validation αυτό. Και τέτοια. Θα δείτε και την εμφάνιση ότι έχει ρόλο. Λοιπόν, εδώ πες. Έχουμε post form για τα post και comments form. Και του λέω ποιο μοντέλο είναι και μάλιστα μπορώ να εμφανίσω όχι όλα τα παιδιά, κάποια συγκεκριμένα. Το ορίζω ποια παιδιά θέλω. Ορίζω εγώ ποια παιδιά θέλω να εμφανίσω στη φόρμα. Προφανώς, άμα έχει ένα πεδίο υποχρεωτικό στη βάση. Required, δηλαδή not null, και δεν το βάλει στη φόρμα για να κάνει save, θα χτυπήσει τα κλινικό. Κάνουμε import από τα μοντέλα μας, γιατί τα μοντέλα μας είναι σε άλλο αρχείο. Σημαντικό και αυτό, να το ξέρουμε. Ωραία. Είναι πολύ βασική λειτουργία και αυτό. Θα πρέπει τώρα βέβαια να αντιστοιχίσουμε ένα URL για μία φόρμα να μας τη δείξει, να την εμφανίσει και μετά να δούμε πώς θα χειριστούμε τα δεδομένα της φόρμας. Λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε ένα post slash new για παράδειγμα. Πάμε στα URLs της εφαρμογής μας. Εδώ. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε τι κάνουμε εδώ. Που λέμε ότι στο slash new θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο view. Το post form. Το slash new πήγαινε και πάρε από τα views. Κάλεσε, δείτε τι το post form. Τι θα γίνει άμα το κάνουμε αυτό? Ναι, κάτι μας λείπει. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε αυτή τη μέθοδο. Άρα συνεχίζουμε από εδώ και κάτω.
Action. Πάω και κάνω ένα reformat εδώ για να είμαι σίγουρος ότι τα indentation παίζουν και πρέπει να κάνω import τώρα τη φόρμα. Άρα, στα import σημαντικό, πάνω κάνω import τα Django πράγματα, το Django, και όσο πάω από τα κάτω, χρησιμοποιώ άλλες βιβλιοθήκες και κάτω-κάτω θα έχω να δω, θα έχω imports από application, την εφαρμογή που έχω ή άλλες παρακτηρήσεις εφαρμογές που έχω στο project μου. Υπάρχει μια λογική σειρά που τα κάνω. Δεν σημαίνει ότι τα κάνω λάθος, αν τα βάλω από εδώ δεν θα δουλεύει. Αλλά καλό είναι να ακολουθούμε κανόνες. Είναι πιο εύκολο στο μάτι να ξέρετε τι είναι πιο εύκολο σε όλους έτσι. Πώς την ονομάσαμε, post form. Μας το βγάζει το IntelliJ, το λέξιμο. Και επίσης πρέπει να κάνω import και κάτι άλλο. Το HTTP response redirect για να με κάνει redirect μετά κάπου αλλού. Δηλαδή με το που κάνω εγώ submit, πού θα με πάει μετά. Έλα. Λοιπόν. Μην το κάνεις redirect εκεί, γιατί δεν το έχουμε φτιάξει αυτό το URL. Πήγαινε το στο slash post. Σβήσε το σούτουρο post ID. Α, ναι, σωστό. Δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα αυτό. Δηλαδή με το που πατήσει κάποιος. Να εξηγήσουμε λίγο αυτό το κομμάτι κώδικα. Λοιπόν, να το σχετίσουμε με τη φόρμα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Καταρχάς δουλεύει έτσι όπως είναι, για να δούμε. Slash post, slash new, εκεί το βάλαμε. Και ένα ωραίο το πράγμα, σου λέει μεγάλα, ωραία, να μου πού είναι η φόρμα, πού είναι ο template που θα εμφανίσει τη φόρμα. Τι πρέπει να κάνουμε. Και πώς το λέει αυτό. Πού θα το βρούμε αυτό, για ποιο λόγο υπάρχει αυτό, γιατί εδώ πέρα στο return του λέμε ότι θα εμφανίσει αυτό εδώ το template, άρα αυτό πρέπει να το βάλουμε. Άρα, αυτό είναι το template μας. Και θα δείτε πόσο εύκολο είναι εδώ. Άρα πάω στα templates του posts και φτιάχνω ένα καινούριο. Πώς το είπαμε, new post. .html. Να μπει και αυτό στο repository. Κάνουμε extend το page για να εμφανιστεί όλα τα απ' έξω απ' έξω. Form. Σημαντικό action. Θα πάει στο post slash new. Δηλαδή όταν εμείς κάνουμε, πατήσουμε το κουμπάκι, το submit, θα πάει να καλέσει αυτό. Θα πάει να καλέσει με post αυτό το path. Έχει σημασία αυτό που λέμε. Μέχρι το post. Για να εμφανίσω τη φόρμα, βάζω form. Επειδή είναι model form, υπάρχει μια μεταβλητή διαθέσιμη εδώ πέρα που λέγεται form. Ας πει, θέλω να βάλω bootstrap. Μπορώ να βάλω ένα plugin, ένα app, το οποίο λέγεται bootstrap, Django bootstrap, και να βάλω εδώ form, pipe, bootstrap. Και να μου τη βγάλει φόρμα έτοιμη με bootstrap, fields κτλ. Ή οριζόνταλ φόρμα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά έτοιμα πράγματα που μπορώ να αξιοποιήσω εδώ χωρίς να γράψω καθόλου HTML και CSS. Λοιπόν, πόσο εύκολο να εμφανίσω μια φόρμα. Και να κουμπάει submit. Ξαναλέω, είναι σημαντικό. Όταν πατήσεις το submit, θα πας στο slash post slash new. Τι κάνει το post new, πρέπει να δω στο URLs. Παίρνει το post form. Εδώ ξέχασα να βάλω τι. Ναι. Ωραία. Εδώ είμαστε στο views. Και εδώ τώρα πάμε να εξηγήσουμε αυτό. Όταν αυτό εδώ, το path, δηλαδή το slash post slash new, κρυθεί με get, τι θα κάνει, θα φτιάξει ένα αντικείμενο post form, να το form το οποίο περνάει στο template, που την εμφανίζουμε μέσα. Αυτό το form εδώ, είναι αυτό το form εδώ. Ωραία. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, γιατί καταλαβαίνουμε πώς σχετίζονται αυτά. Βλέπετε, το περνάμε εδώ. Έτσι το έχουμε διαθέσιμο εκεί. Άρα, αν κάποιος με καλέσει με get, δηλαδή γράψει post slash new, το καλό με get στο browser, τότε φτιάξε ένα instance της φόρμας και εμφάνισε αυτό το template με τη φόρμα. Άρα μας εμφανίζει. Πλέον αφού έχουμε το template,
μας εμφάνισε τη φόρμα. Ωραία. Και παρατηρήστε, γιατί το title είναι μικρό και το body είναι τεράστιο. Charm field, text field. Charm field και αυτό είναι text field. Το καταλαβαίνω από μόνο του ότι είναι μεγαλύτερο. Okay, αν είχαμε βάλει integer field, δεν ξέρω πώς λέγεται, θα ήταν ένα field το οποίο δεν μπορούσαμε να γράψουμε γράμματα. Κάνει μόνο το. Θα καταλαβαίνει, τα φτιάχνει μόνο το. Ωραία. Στο post λοιπόν, τι θα γίνει. Το post πότε ενεργοποιείται, όταν γράψουμε όταν πατήσουμε στο κουμπάκι. Θα καλέσει το slash post slash new, αλλά με μέθοδο post. Άρα τι θα γίνει στο post, εδώ έχει σημασία τώρα να δούμε. Στο post λοιπόν, παίρνει τη φόρμα το αντικείμενο form από το post που γίνεται. Άρα έχουμε ένα instance εδώ πέρα της φόρμας με τα στοιχεία τα αποθηκευμένα που έχουμε. Και εδώ, αν η φόρμα είναι valid, αυτό είναι έτοιμο, το valid σημαίνει ότι τρέχει τους κανόνες για ένα από τα παιδιά της φόρμας, αν είναι σωστά αυτά που έχει βάλει ο χρήστης, τότε πάρε το title, έτσι παίρνουμε το title από τη φόρμα, πάρε το body και προσέξτε, το user ID το οποίο θέλει για να αποθηκεύσει το μοντέλο, επειδή εγώ είμαι logged in χρήστης και πάω να κάνω post να αποθηκεύσω, το παίρνει από το request.user. Το αντικείμενο request.user, όπου και να το χρησιμοποιήσουμε, εδώ πέρα στα views, αναφέρεται στον χρήστη ο οποίος είναι συνδεδεμένος. Προφανώς αν δεν έχουμε συνδεδεμένο χρήστη, εδώ θα σκάσει. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε το decorator για το login required. Γι' αυτό εδώ είναι υποχρεωτικό να βάλουμε το login required, γιατί αλλιώς, αν πάει ένας μη login χρήστης να κάνει post, αυτό θα σκάσει η εφαρμογή μας που δεν είναι σωστό, έτσι. Ξέχασα το παπάκι εδώ μπροστά. Άρα, εφόσον η φόρμα είναι valid, πάρε το title, το body, φτιάξε ένα instance, ένα αντικείμενο post και πέρα του το title, το body και το user ID από αυτές τις μεταλλικές τιμές. Και η μέθοδος create φτιάχνει το αντικείμενο και μετά θα μας ανακατευθύνει στο slash post. Για να το δούμε λίγο. Θα σου πω για τρέξτε έτσι όπως είναι, χωρίς να βάζεις κάτι μέσα. Νομίζω ότι έχουμε κάτι, είναι κάποια. Το είχαμε πει να πάει στο slash posts. Πώς έχω εδώ τα model posts. Να το. Άλλαξε να πηγαίνει στο slash post slash model. Άρα, εδώ θέλω να του πω να πάει στο slash post slash model. Δηλαδή, μετά την αποθήκευση, την επιτυχή αποθήκευση της φόρμας, πρέπει να φτιάξουμε τα μενού λίγο τώρα, γιατί τα κάνουμε. Το body είναι υποχρεωτικό. Δεν θυμάμαι. Να δούμε. Ναι, γιατί είναι υποχρεωτικό. Models. Το default. Το default είναι να είναι υποχρεωτικό. Αν δεν θέλω να είναι υποχρεωτικό, πρέπει να βάλω εδώ πέρα required false και not null, null is on true. Να τσουάμε καλά. Και τώρα μας πήγε στα model posts. Άρα, πόσο εύκολα φτιάξαμε μια φόρμα, την εμφανίσαμε και αποθηκεύσαμε στη βάση των δεδομένων. Και με κανόνες τώρα, έτσι. Αντίστοιχα, μπορούμε να φτιάξουμε και μια φόρμα για ένα αρχείο το οποίο να διαχειρίζεται τη φόρμα του comment form. Και υπάρχουν και ακόμα πιο advanced πράγματα για φόρμες, χωρίς καν να φτιάξουμε template, αν θυμάμαι καλά. Είναι τα form views. Θέλει. Εντάξει, κάτι πολύ. Είναι κάτι, θυμάμαι. Ναι, μπορούμε να φτιάξουμε create, update, delete view, χωρίς να ασχοληθούμε εδώ μέσα καθόλου με τη διαχείριση. Με τη διαχείριση της φόρμας. Δηλαδή να μην κάνουμε αυτούς τους ελέγχους εδώ πέρα. Αντί να φτιάξω εδώ πέρα ένα τέτοιο, θα φτιάξω, αν θέλετε έχουμε κάποιο υλικό να στο σύνδεδο. Class-based views λέγονται. Ναι, αυτά λέγονται class-based views. Generic views λέγονται, τα οποία τα έχει το Django και μπορείς πολύ εύκολα να γλιτώσεις αυτή τη διαδικασία. Απλά να κάνεις extend ένα generic view, ένα generic create, update, delete view. Και αυτόματα αυτό κάνει τη δουλειά. Έχει, η λογική είναι απλή, ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή εδώ η function, χρησιμοποιείται, είναι η απλή λειτουργικότητα. Είναι πολύ απλή. Είναι η απλούστερη λειτουργικότητα, η οποία τι κάνει, φτιάχνει μία φόρμα με όλα τα πεδία του μοντέλου, στην οποία την εμφανίζεις ένα template και εσύ πατάς submit και αποθηκεύεται. Okay. Ωραία, και σου λένε αυτοί που φτιάξαν τον Django.
Για ποιο λόγο να τον κάνουμε ακόμα πιο απλό και να εμφανίσουμε, να του πούμε, φτιάξε ένα view το οποίο θα μου δηλώσει εσύ ποιο μοντέλο θέλεις και θα τα κάνω εγώ όλα τα υπόλοιπα. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα άλλο. Και γι' αυτό έχουμε φτιάξει τα class-based views. Ωραία. Τα έχω εδώ. Τα έχουμε χρησιμοποιήσει και αυτά είναι... Μισό λεπτό. Κάπου έχω ένα βιντεάκι που έχω ένα παράδειγμα τέτοιο. Πού δεν έχει βιντεάκι. Για όλα έχει βιντεάκι. Μπορεί να το δούμε λίγο γρήγορα. Πού είναι. Άνοιξε μόνο στο Django τα class-based views. Ενώ να το δεις να τρέχει. Άρα εντάξει, μπορούμε να το documentation. Όχι, δεν τα έχει εδώ. Κάτι έχει και εδώ. Να το, τέντε useless code. Λοιπόν... Να τα. Έχεις ένα detail view. Και εδώ απλά ορίζεις το model και αν θες ορίζεις και το template. Με και κάποιες βασικές δομές. Υπάρχουν list view, detail view, delete view, create και update view. Μισό λεπτό, γιατί κάπου νομίζω ότι έχω ένα... Εντάξει, ναι, σωστά. Είναι απίστευτο που η αναζήτηση στο YouTube είναι τόσο άσχημη. Και το έχει η Google που είναι το βασικό της τέτοιο είναι η μηχανή αναζήτηση. Είναι πολύ άσχημη η αναζήτηση στο YouTube. Ναι. Είναι όντως. Πού το είχε. Δεν είναι βασικά πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι βασικό πράγμα. Μέσα στο... Για ανέβα λίγο, εδώ δεξιά. Ανέβα λίγο, εδώ, search video. Α, εδώ. Να το. Καλά, ας μην πάρουμε ήχο. Αλλά νομίζω ότι όποιος δεν μπορεί να το δει το βιντεάκι, δεν είναι τίποτα. Χρησιμοποιώ τα generic views εδώ και φτιάχνω μια εφαρμογή. Να το δω, έχω κάπου ολοκληρωμένο. Είναι λίστη βιβλιοκά. Ναι. Τσάκω okay. Registration. Πρέπει να πετύχω εκεί που έχουμε τα views. Έχει. Το list view είναι το view το οποίο του δηλώνει στο μοντέλο και σου φτιάχνει ένα template με όλες τις εγγραφές του συγκεκριμένου μοντέλου. Αυτό είναι το list view. Okay. Δηλαδή έχουμε πολλές εγγραφές από post. Θα φτιάχνουμε ένα generic list view το οποίο θα μας έδινε εγγραφές για κάθε ένα, για κάθε μια εγγραφή. Έχει το index view, το οποίο είναι για κάθε μία εγγραφή το template με τις πληροφορίες, το update view που κάνεις update, delete και... Εδώ έχουμε μία οντότητα contact και έχουμε ένα contact list view που δηλώνει κάθε μοντέλο, contact create view, μοντέλο και fields, update, delete. Χωρίς να ασχοληθείς με... Θα κάνεις import από generic και αυτό φτιάχνει, κάπου φτιάχνεις τα template. Τα template θα θέλει, αν δεν θες να το ορίσεις συγκεκριμένα, πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη μορφή στο template για να δουλέψει. Στο documentation φαίνεται. Δηλαδή είναι το όνομα του app, κάτω παύλα, add, ξέρω εγώ, delete κτλ. Και το ωραίο είναι στο delete, δεν κάνει απευθεία delete, σου βγάζει ένα confirmation. Δηλαδή έχει αρκετά πραγματάκια πολύ ωραία. Τα fields είναι αυτά που θέλει να σου φέρει. Ναι, ναι, τα fields είναι αυτά που θέλει να σου φέρει στο update ή στο delete, στο update view και στο create view. Δηλαδή η φόρμα που θα φέρει και απευθεία θε να έχει. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να δούμε κάτι άλλο σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει αυτά που θέλαμε να πούμε. Απλά θέλουμε για την επόμενη φορά να τα έχετε προσπαθήσει και επίσης θα έλεγα να δοκιμάσετε να φτιάξετε και μια βάση τοπικά στο μηχάνημά σας MySQL
και να δοκιμάσετε να τα περάσετε όλα αυτά στη βάση σας. Δηλαδή, ακολουθήστε λίγο τις οδηγίες και προσπαθήστε να αλλάξετε βάση αντί να έχετε SQLite, να τα αποθηκεύετε σε μια MySQL. Να σου λουπώσουμε λίγο το master τέτοιο, να είναι λίγο πιο... να παίζουν τα links και όλα αυτά. Θα κάνουμε κάποιες μικρολογίες ακόμα στο κώδικα και θα το ανεβάσουμε να το έχετε διαθέσιμο. Κάποια στιγμή να δούμε τις εργασίες.